κάνει μια πολύ σημαντική συζήτηση και ελπίζω να συμμετέχετε όσο μπορείτε, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν πιο λεπτομερώς, γιατί το αναφέραμε στο προηγούμενο μάθημα, θα μιλήσουμε για τη μετρική του σύμπαντος. Όταν λέω εδώ η μετρική του χωρόχρονου, εννοώ του συγκεκριμένου χωρόχρονου που αναφέρεται στο χωρόχρονο που είναι ομογενής και ισοτροπικός. Στο χωρόχρονο δηλαδή που αντιστοιχεί στην κοσμολογική αρχή, δηλαδή στο σύμπαν. Είναι μια πολύ συγκεκριμένο χωρόχρονο, δεν είναι οποιοδήποτε έχουμε γύρω μας, έτσι. Είναι ένας χωρόχρονος που έχει πολύ μεγάλη συμμετρία, γιατί υπάρχει ομοιογένεια και ισοτροπία, όχι όμως στη χρονική διεύθυνση, μόνο στη χωρική. Και επειδή είναι σχετικώς απλός χωρόχρονος, μπορούμε να τον κατανοήσουμε σε αρκετά μεγάλο βάθος. Έχει μόνο μία συνάρτηση, ή μάλλον μία συνάρτηση και έναν αριθμό που είναι η καμπυλότητα, που τον περιγράφει. Εν γέννη, το χωρόχρονο τριγύρω σας τον περιγράφουν δεκάδες συναρτήσεις. Έτσι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας χωρόχρονος που είναι πολύ περίπλοκος. Βλέπετε γύρω σας αντικείμενα κλπ. Βέβαια είναι πολύ ασθενής η βαρύτητα, επομένως και με νευτόνιο τρόπο του περιγράψετε το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά του σύμπαντος σε μεγάλες κλίμακες ο χρόνος είναι πάρα πολύ απλός. Μία συνάρτηση. Ακόμα και η μαύρη τρύπα, η οποία είναι πολύ απλός ο χρόνος και αυτός, έτσι, είναι κάπως πιο περίπλοκος. Έχει και αυτός μία συνάρτηση βέβαια, το F του R, ας πούμε, η οποία την περιγράφει. Λοιπόν, γιατί έχει ισοτροπία. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ βλέπετε το βοηθητικό υλικό του Lidl, έτσι, σελίδες 119 έως 120. Έτσι. Και εδώ έχει να κάνει με τις αντίστοιχες ασκήσεις εδώ πέρα που υπάρχουν. Και 125 μέχρι 127. Έτσι. Και εδώ αντίστοιχα το πρόβλημα α2. Τώρα μπορεί να έχει γίνει κάτι πολύ γραφικό εδώ πέρα. Θα το πάσουμε. Αυτές είναι οι ασκήσεις και τα καλό είναι να κοιτάξετε. Μπορεί να τις βάλουμε και για homework. Θα δούμε στην πορεία. Να θυμηθούμε λίγο τι είπαμε στην προηγούμενη διάλεξη. Είχαμε πει λοιπόν ότι η καμπυλότητα του χωροχρόνου καθορίζεται από την ύλη και την ενέργεια. Και είχαμε πει ότι σε εξώσεις Αϊνστάιν αυτό ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει ένας δανειστής της γεωμετρίας, το G-μινι, που περιέχει μέσα τη μετρική και ο οποίος είναι ίσως με έναν άλλο δανειστή, ο οποίος είναι ο δανειστής ενέργειας και ορμής. Και η ενέργεια και η ορμή, το τάχμινι, καθορίζει ουσιαστικά τη μετρική που είναι κρυμμένη μέσα στον δανειστή Αϊνστάιν. Έτσι. Και από τη μετρική κατόπιν προκύπτουν οι, μέσω της μετρικής εδώ G μινι τη γράφω, προκύπτουν οι γεωδεσιακές. Δηλαδή οι τροχές που ακολουθούν τα σωμάτια. Λοιπόν, επομένως λοιπόν αυτό είναι το οποίο τονίσαμε την προηγούμενη φορά και επομένως καθορίζεται λοιπόν η κινητική συμπεριφορά της ύλης μέσω των γεωδεσιακών που καθορίζονται από τη μετρική. Ένας ομογενής και ισοτροπικός χώρος, έτσι, όπως είναι του σύμπαντος, μπορεί να έχει τριών ειδών συμμετρίες. Η σφαιρική να μοιάζει με μια υπερσφαίρα, δηλαδή τριών διαστάσεων, οπότε λέμε ότι έχει θετική καμπυλότητα, K δηλαδή θετικό. Η επίπεδη να έχει μηδενική καμπυλότητα, K ίσο με το 0, ή να έχει υπερβολική γεωμετρία, να έχει αρνητική καμπυλότητα, K μικρότερο του 0. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις περιπτώσεις χωρόχρονου, αν θες να έχεις συμμετρία, δηλαδή να έχεις τη συμμετρία συγκεκριμένη, ισοτροπία και ομοιογένεια. Επιπλέον αυτών φυσικά η γεωμετρία καθορίζεται και από το α του τ, που είναι, είπαμε, ο παράγοντας διαστολής του σύμπαντος ή αλλιώς scale factor. Το α του τ λοιπόν και το κ καθορίζουν πλήρως τη γεωμετρία αυτού του συγκεκριμένου χωρόχρονου που είναι ισοτροπικός και ομογενής. Τώρα, αυτές οι δύο συναρτήσεις εμπλέκονται και εμφανίζονται μέσα στην μετρική. Έτσι, η μετρική είναι αυτή η οποία περιέχει αυτές τις δύο ποσότητες. Και η μετρία, είχαμε πει, είναι η συνταγή με την οποία μετατρέπουμε διαφορές συντεταγμένων, ας πούμε δέλτα χ1, έτσι, δέλτα χ2 ή δέλτα χ3 σε σφαιρικές συντεταγμένες, τις μετατρέπουμε σε αποστάσεις, δέλτα S. Στοιχειώδεις αποστάσεις, μιλάμε για μικρές αποστάσεις μεταξύ των δύο σημείων που απέχουν δέλτα χ1, δέλτα χ2, δέλτα χ3. Και μιλάμε πάντα εδώ πέρα για μικρές. Ουσιαστικά μιλάμε για διαφορικά, δέχει 1, δέχει 2, δέχει 3. Αυτή λοιπόν είναι η μετρική, έτσι, και η μετρική η οποία η συγκεκριμένη μετρική είναι γενικό πράγμα, έτσι, πέρα για οποιοδήποτε χρόνο υπάρχει μια μετρική, για οποιοδήποτε χώρο. Τώρα, αν με ενδιαφέρουμε ώστε να περιγράψουμε ομογενείς και ισοτροπικούς χώρους, και μάλιστα όχι απλώς χώρους, για να είμαστε ακριβείς, μιλάμε για χωρόχρονους, έτσι, εδώ θέλω να βάλουμε χωρόχρονους, γιατί είναι και ο χρόνος μέσα,
Τότε χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη μετρική Robertson Walker ή Friedman Robertson Walker, όπως λέγεται. Αυτή η μετρική λοιπόν αναφέρεται σε ένα τετραδιάστατο συνεχές, το οποίο έχει και το χρόνο μέσα, και ο χρόνος με το χώρο δεν είναι ακριβώς, δεν έχουν την απλή μορφή, έχουν και ένα μείον μέσα, το οποίο θα το δούμε και σήμερα. Επομένως λοιπόν λέμε ότι αυτού του είδους ο χωρόχρονος, αυτού του είδους αυτού του είδους ο χωρόχρονος είναι ουσιαστικά ένας χωρόχρονος ο οποίος λέγεται ψευδοριμάνιος, έτσι. Γενικά όλοι οι χωρόχρονοι είναι ψευδοριμάνιοι, ενώ άμα θα δούμε παρακάτω τι ακριβώς είναι και ο ριμάνιος χώρος. Λοιπόν, τι είναι μετρική, έτσι. Είναι ο μόνος τρόπος να μετατρέψουμε διαφορές συντεταγμένων, όπως είπαμε και προηγουμένως, σε αποστάσεις, σε γενικούς χώρους, σε οποιοδήποτε χώρο, έτσι. Για παράδειγμα, στον ευκλήδιο χώρο, αν είμαστε σε δύο διαστάσεις και έχουμε για παράδειγμα την διαφορά συντεταγμένων ΔΧ1 και ΔΧ2, τότε η απόσταση ΔΣ2 μεταξύ τους από το Πυθαγόριο θεώρημα, αν έχουμε επίπεδο χώρο, είναι ΔΧ1 τετράγωνο ή ΔΧ2 τετράγωνο. Αν ο χώρος τώρα διαστέλλεται, τότε βάζουμε μπροστά και ένα παράγοντα διαστολής α του τ για να πάρουμε την απόσταση μεταξύ δύο σημείων, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι τεντώνει από κάτω ο διδιάστατος χώρος. Αν τώρα είμαστε σε τρισδιάστατο χώρο, πάλι εφαρμόζουμε το Πυθαγόριο θεώρημα για δύο φορές, έτσι, για τις δύο διαστάσεις και μετά και για την τρίτη, παίρνουμε την απόσταση στον ευκλήδιο χώρο και βάζουμε κατόπιν και το παράγοντα διαστολής για να λάβουμε υπόψη μας και την ενδεχόμενη διαστολή αυτού του χώρου. Τώρα, προς το παρόν, μιλάμε για ένα χώρο, δεν υπάρχει χρόνος πουθενά μέσα. Ο χρόνος μπαίνει σαν μια παράμετρο απλώς. Άρα, μιλάμε για ένα τρισδιάστατο χώρο, ο οποίος έχει και μια παράμετρο που καθορίζει πόσο πολύ τεντώνει. Έτσι. Λοιπόν, τώρα σε τρεις χωρικές διαστάσεις. Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λεγόμενες σφαιρικές συντεταγμένες, τις οποίες ξέρετε, φαντάζομαι, από τη διανυματική ανάλυση, από την ηλεκτροδυναμική, από άλλα μαθήματα, αλλά τέλος πάντων για καλό και για κακό, εδώ θα τις επαναλάβουμε έτσι κάπως σύντομα, προκειμένου να τις θυμηθείτε λίγο. Αυτές λοιπόν οι συντεταγμένες έχουν τρεις, καθορίζονται από τρεις ποσότητες. Την απόσταση από την αρχή, που είναι αυτή εδώ πέρα η ακτινική συντεταγμένη, την αζιμουθιακή γωνία φ, έτσι, που είναι μια γωνία από 0 έως π ως προς τον άξονα τον χ, έτσι, τον τι θεωρούμε, και την πολική γωνία θ, που τη βλέπετε εδώ πέρα, αυτή εδώ την πολική γωνία θ, η οποία μεταβάλλεται από 0 έως π, έτσι πάει μέχρι τον νότιο πόλο κάτω και φτάνει στην κάτω μεριά της, του χώρου, ουσιαστικά, στον άξονα τον αρνητικό άξονα τον Z. Σε αντιστοιχεία έχουμε βέβαια, όπως ξέρετε, τις γνωστές μας καρτεσιανές συντεταγμένες, χ ψι ζ, που τις βλέπετε εδώ πέρα. Ένα σημείο π λοιπόν ορίζεται από τη συντεταγμένη του χ, ψι και ζ, ισοδύναμα από την r, θ και φ. Και οι συντεταγμένες, για παράδειγμα, ας πούμε, βλέπετε εδώ πέρα τη συγκεκριμένη αυτή μορφή, το όμικρον q, όπως φαίνεται εδώ πέρα, έχει την τιμή r sin θ, έτσι, η διαγώνιος αυτή που βάλει εδώ πέρα, το όμικρον Q, το Q, είναι ίσο με R sin θ, και επομένως το Χ, το Ψ και το Z των καρτεσιανών συντεταγμένων προκύπτουν από τις σφαιρικές ως R sin θ, έτσι, R sin θ που είναι αυτό εδώ πέρα, και παίρνουμε επί το cos φ, θα προβάλλουμε εδώ πέρα στο Χ και παίρνουμε έτσι το Χ. Βλέπετε εδώ πέρα, προβάλλω εδώ, πρώτα κάτω, παίρνω το την ποσότητα αυτή εδώ πέρα που είναι το R επί η μη των θ, από τη γωνία αυτή που είναι θ εδώ, κατόπιν προβάλλω στον άξονα τον χ και παίρνω το R η μη των θ επί cosine φ, και το ψ είναι R η μη των θ πάλι αυτό το όμικρον Q, αλλά επί η μη των φ, έτσι, γιατί προβάλλω τώρα στην αποδόμη, για αυτό είναι το φ εδώ πέρα, και παίρνω ουσιαστικά αυτή εδώ πέρα την ποσότητα. Τα γνωστά σας τώρα, ελπίζω, σφαιρικές συνταγμένες που είναι γνωστές ήδη, απλώς τις επαναλαμβάνω επί τροχάδι. Επομένως λοιπόν, τώρα αν θέλουμε να πάρουμε μια μικρή μεταβολή των συντεταγμένων αυτών, μπορούμε να θεωρήσουμε έναν στοιχειώδη όγκο, ο οποίος προκύπτει από, αν θέλετε, σε σφαιρικές συντεταγμένες, προκύπτει αν μετατοπίσουμε
το R από το στο DR, κατόπιν μετατοπίζουμε κάθετα στη διεύθυνση θ, έχουμε εδώ πέρα αυτό το κομμάτι είναι R dθ, και κατόπιν μετατοπίζουμε πάλι εδώ πέρα, βλέπετε, στη διεύθυνση φ, κατά R sin θ dφ, και πολλαπλασιάζουμε αυτά τα τρία κομμάτια, εμφανίζεται ένας κύβος εδώ πέρα, γιατί έχουμε μία πλευρά του είναι αυτή, η άλλη πλευρά του κύβου, η μία πλευρά του είναι αυτή εδώ πέρα του dr, η άλλη πλευρά του είναι το R dθ, και η άλλη πλευρά είναι το R sin θ dφ. Έχουμε λοιπόν ένα κύβο από αυτές τις τρεις στοιχειώδεις μετατοπίσεις, ο οποίος κύβος μας οδηγεί τελικώς στο στοιχειώδη, στο στοιχειώδη όγκο που είναι το γινόμενο των τριών. Έτσι είναι το dv στις σφαιρικές ενταγμένες, είναι dr επί r dθ επί r sin θ dφ, που είναι το γνωστό μας R τετράγωνον sin θ dr dθ και dφ. Αυτή λοιπόν είναι ο στοιχειώδης όγκος στις σφαιρικές ενταγμένες. Αντίστοιχα μπορούμε να ορίσουμε και την απόσταση, αν θέλετε, μεταξύ ενός σημείου που ξεκινάει από εδώ και του ενός άλλου σημείου που έχει, το οποίο έχει υποστεί αυτές τις τριπλές μετακινήσεις, το dr δηλαδή, το r dθ και το r sin θ dφ, οι οποίες είναι ορθογόνες μεταξύ τους, άρα χρησιμοποιούμε το ορθογόνιο, το πυθαγόριο θεώρημα, και λέμε ότι η απόσταση μεταξύ ενός σημείου που είναι αρχικά στο r, στο θ και στο φ, και ενός άλλου σημείου που έχει μετατοπιστεί και έχει πάει στο r συν dr, στο θ συν dθ και φ συν dφ, η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων είναι ουσιαστικά η προκύπτει από τον κύβο με αυτές τις τρεις διαστάσεις, το dr, r dθ και r sin θ dφ, και έτσι έχουμε dr τετράγωνο, που είναι μία πλευρά του κύβου, έτσι αυτή η ακτινική, η άλλη πλευρά είναι r τετράγωνο dθ τετράγωνο, το προσθέτουμε και αυτό με το πυθαγόριο θεώρημα, και η τρίτη πλευρά είναι r τετράγωνο sin θ dφ τετράγωνο, και έτσι έχουμε τη συνολική απόσταση, τη στοιχειώδη απόσταση σε σφαιρικές συνταγμένες στο χώρο, ξαναλέω. Έτσι, όταν μετατοπιζόμαστε κατά διαφορά συντεταγμένων dr, dθ και dφ. Και βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο πίνακας της μετρικής που λέγαμε στην προηγούμενη φορά, έτσι είναι ένας πίνακας ο οποίος μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πολλαπλασιάζει κατά κάποιο τρόπο ένα διάνυσμα στήλη dr, dθ, dφ, επί τον πίνακα που έχουμε της μετρικής, ο οποίος έχει εδώ μονάδα, εδώ έχει R τετράγωνο και εδώ έχει R τετράγωνο sin δευτέρας θ, και από εδώ έχει το διάνυσμα γραμμή dr dθ dφ. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι ένας διαγώνιος πίνακας και αυτός, αλλά δεν τόσο απλός όσο ο πίνακας που είχαμε στις καρτεσιανές ενταγμένες. Θυμάστε, εκεί ο πίνακας της μετρικής ήταν 1-1-1, πάρα πολύ απλός. Είχαμε βέβαια έναν επίπεδο χώρο, είχαμε πει, αλλά είχαμε και πολύ έτσι απλές συνταγμένες που μας επιτρέπαν να το γράψουμε σαν και 0 παντού αλλού, έτσι, 0 εδώ, 0 κλπ. Που μας επιτρέπαν να το γράφουμε σαν ένα πίνακα που είναι διαγώνος και έχει επιπλέον, είναι ίσως με τον πίνακα μονάδα. Εδώ βλέπετε η μετρική έγινε πιο περίπλοκη, όχι όμως γιατί έγινε ο χώρος μας καμπύλος, αλλά επειδή χρησιμοποίησαμε ένα κάπως πιο περίπλοκο σύστημα συνταγμένο, τις σφαιρικές. Έτσι, προσοχή εδώ πέρα, όπως είπα και στο προηγούμενο μάθημα, πρέπει να ξεχωρίσουμε πότε η μετρική μας γίνεται περίπλοκη λόγω επιλογής συνταγμένων και πότε γίνεται περίπλοκη λόγω πραγματικής καμπυλότητας του χώρου. Και τα δύο αυτά τα πράγματα οδηγούν σε μια μετρική η οποία είναι διαφορετική από την απλούστερη μετρική, από αυτή εδώ πέρα, δηλαδή την καρτεσιανή, και πρέπει κάθε φορά να είμαστε λίγο έτσι σε επαγρύπνηση, για να, βέβαια, υπάρχουν ειδικοί τρόποι να το καταλάβει κανείς αυτό. Τώρα προς το παρόν δεν τους εξηγούμε, γιατί το μάθημα δεν επικεντρώνεται στη γενική θεωρία της σχετικότητας. Αλλά γενικά θέλω να τονίσω ότι πρέπει κανείς να ξεχωρίσει αυτές τις δύο περιπτώσεις. Αν δηλαδή η μετρική είναι διαφορετική από το διαγώνιο πίνακα μονάδα λόγω καμπύλου χώρου ή λόγω επιλογής συγκεκριμένης του συστήματος συντεταγμένου. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η μετρική, αν θέλετε, τη γράφουμε και έτσι, η απόσταση μάλλον, πώς προκύπτει από τη συνταγμένη, ουσιαστικά η μετρική είναι αυτή δηλαδή, τη λέμε και η μετρική αυτή την έκφραση, και η μετρική κανονικά είναι ο πίνακας αυτός, ο 3x3 από προηγουμένως, αλλά καμιά φορά
Και αυτό εδώ πέρα την έκφραση τη λέμε μετρική, έτσι. Εννοούμε δηλαδή ότι από αυτή την έκφραση προκύπτει πολύ εύκολα η μετρική με τον τρόπο που είπα προηγουμένως. Λοιπόν, τώρα αν έχουμε τώρα πάλι τρεις χωρικές διαστάσεις και περιλάβουμε όμως και την καμπυλότητα μέσα, τότε η μετρική μας, βλέπετε, γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη, παίρνει μέσα και αυτό εδώ πέρα τον όρο, το 1 μείον k επί r τετράγωνο. Και είπαμε, για k θετικό έχουμε σφαιρική γεωμετρία, για k αρνητικό υπερβολοειδή και για k0 επίπεδο. Και βλέπετε τώρα πλέον τη μετρική μας, τώρα έχει τη μορφή αυτήν εδώ, είναι 1 εδώ, ένα μάλλον δια 1 μείον k r τετράγωνο, έτσι, εδώ έχει r τετράγωνο και εδώ έχει r τετράγωνο sin δευτέρας θήτα. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι και παντού αλλού 0 φυσικά, έτσι, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι αυτή η μετρική έχει όχι μόνο την περιπλοκότητα λόγω των σφαιρικών συνταγμένων, το r τετράγωνο εδώ πέρα και το r τετράγωνο ζάει δευτέρα θήτα, αλλά έχει και αυτό το k εδώ, και αυτό το k τώρα πλέον δεν εμφανίζεται εδώ πέρα λόγω των συνταγμένων, αλλά πραγματικά αυτό το k οφείλεται στην πραγματική καμπυλότητα του χώρου μας. Γιατί ακόμα μιλάμε για χώρο, δεν μιλάμε για χωρόχρονο. Λοιπόν, επομένως λοιπόν βλέπετε εδώ πέρα ένα παράδειγμα μιας μετρικής που έχει και τα δύο προβλήματα, τα δύο χαρακτηριστικά. Και καμπύλο χώρο και συντεταγμένες που την κάνουν να διαφέρει από την καρτεσιανή απλή μορφή. Και επομένως γι' αυτό έχουμε αυτή τη μορφή τη συγκεκριμένη που βλέπετε. Ένα γεγονός λοιπόν εδώ πέρα, όταν λέμε γεγονός εννοούμε ένα σημείο στην πραγματικότητα θα αντιδιάσει στο χώρο, περιγράφεται από τρεις χωρικές συντεταγμένες, έτσι, συν το χρόνο. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε σημείο στο χώρο, έχουμε μόνο τις τρεις χωρικές συντεταγμένες. Αν έχουμε ένα γεγονός, για το γεγονός θέλουμε και το χρόνο να μας οριστεί. Δηλαδή, πού συνέβη και πότε συνέβη. Αυτό λοιπόν είναι το γεγονός, είναι αν θέλετε ένα σημείο στο χωρόχρονο. Αν πούμε σημείο σκέτο, το λέμε, εννοούμε τρεις χωρικές συντεταγμένες. Αν το πούμε γεγονός, εννοούμε ότι υπάρχει και ο χρόνος μέσα. Αν θεωρήσουμε τώρα δύο γεγονότα, τα οποία έχουν μία χρονική απόσταση δέλτα ταφ, δε ταφ, και συμβαίνουν σε δύο γειτονικές θέσεις με διαφορές συνταγμένων dr, dθ και dφ, τότε μπορούμε να ορίσουμε μία νέα απόσταση που θα την ονομάσουμε χωροχρονική απόσταση, αν θέλετε ds4, στην πω έτσι, η οποία θα έχει μέσα και αυτό το κομμάτι που είναι το χωρικό κομμάτι, αλλά θα εμφανίζει μέσα και ένα χρονικό κομμάτι, το οποίο χρονικό κομμάτι πρέπει να πάρει και ένα μείον μπροστά. Μείον λοιπόν σε τετράγωνο, δε ταφ τετράγωνο. Αυτή λοιπόν τώρα η γενίκευση του χώρου μας σε τέσσερις διαστάσεις λέγεται χωρόχρονος, έτσι, και έχει και αυτό στη δική του μετρική. Έτσι, αυτό είναι ένα κατασκεύασμα τεσσάρων διαστάσεων εν γέννη, είναι στη γενική σχετικότητα και εμείς θα επικεντρωθούμε σε ένα συγκεκριμένο τύπο χωρόχρονου που αντιστοιχεί στο διαστελέμενο σύμπαν, στο χωρόχρονο που λέγεται χωρόχρονος Robertson Walker. Έτσι. Και βλέπετε εδώ πέρα εμφανίστηκε εκτός από το DS3 που είχαμε προηγουμένως, έχουμε το DS4 πλέον εδώ και εμφανίζεται και το μείον σε τετράγωνο DT τετράγωνο, το οποίο είναι το χρονικό κομμάτι, γιατί αφού το από τέσσερις διαστάσεις έχουμε και το χρονικό, αλλά προσοχή, εδώ πέρα υπάρχει ένα μείον εδώ μπροστά και επειδή υπάρχει αυτό το μείον θα λέμε ότι ο χωρόχρονος αυτός είναι ένας ψευδοριμάνιος χώρος. Το ψεύδο μπαίνει μπροστά λόγω αυτού του μείον. Επομένως λοιπόν βλέπετε εδώ πέρα, αν βάλω το DS3 που είχαμε βρει προηγουμένως, έχουμε εδώ πέρα πλέον τη συνολική μετρική του χωροχρόνου πλέον, που λέγεται χωρόχρονος Robertson Walker. Το μεν κομμάτι αυτό εδώ είναι το ίδιο που θα είχαμε σε έναν απλό επίπεδο χώρο Μινκόφσκι, όπως λέγεται, τετραδιάστατο, αλλά εδώ έχουμε δύο διαφορές σε σχέση με το χωρόχρονο Μινκόφσκι, το χρόνο δηλαδή που δεν διαστέλλεται και είναι και επίπεδος. Έχουμε το α του τ που εκφράζει τη διαστολή και έχουμε και το κ που εκφράζει την καμπυλότητα, την ομογενή καμπυλότητα του χώρου. Προσοχή, εδώ πέρα μιλάμε για την καμπυλότητα του χώρου, όπως είπα και στο προηγούμενο μάθημα. Αυτό το κ εκφράζει την καμπυλότητα του χώρου. Υπάρχει και η καμπυλότητα του χωρόχρονου,
έτσι, η οποία εκφράζεται στην αρτήση του α του τ. Έτσι, έχει κάποια παράγωγη του α του τ, δεν την πούμε σε αυτό το μάθημα, αλλά πρέπει να την διαφοροποιούμε από την καμπυλότητα του χώρου. Έτσι, δεν είναι το ίδιο. Έχει και ο χωρόχρονος καμπυλότητα, δηλαδή δική του, που είναι χρονοεξαρτώμενη και δεν είναι η ίδια με την καμπυλότητα του χώρου. Και να πω επίσης ότι η καμπυλότητα του χωρόχρονου είναι χρονικά εξελισσόμενη, έτσι, δεν είναι παντού η ίδια. Γιατί βλέπετε εδώ πέρα αυτός ο χωρόχρονος εξελίσσεται, έχει εξάρτηση από το τ. Επομένως λοιπόν θέλει λίγη προσοχή εδώ πέρα να διαχωρίσουμε αυτές τις έννοιες. Και να πούμε επίσης εδώ πέρα ότι αυτή η συνταγμένη R που βλέπετε εδώ πέρα είναι η συγκινούμενη συνταγμένη και δεν αλλάζει με το χρόνο, ενώ η φυσική συνταγμένη που είναι το α του τ επί R, έτσι, είναι αυτό το οποίο είναι η συνταγμένη που μετράμε εμείς, αν θέλετε, σε ένα διαστελόμενο σήμαν. Και αυτό το πράγμα προφανώς είναι κάτι το οποίο μεγαλώνει λόγω της διαστολής του σήματος. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη φυσική συνταγμένη α του τ επί R, έτσι, και η συγκινούμενη συνταγμένη, η commoving όπως λέγεται, έτσι, είναι το R σκέτο. Το R λοιπόν λέγεται commoving ή συγκινούμενη, commoving coordinate, και το R επί α του τ λέγεται φυσική συνταγμένη, physical. Physical coordinate, που είναι αυτό το οποίο μετράμε εμείς δηλαδή όταν κάνουμε μια μέτρηση στο σήμα. Βέβαια δεν μετράμε ακριβώς αυτό, θα δούμε παρακάτω, μετράμε κάτι που σχετίζεται με αυτό εν πάση περιπτώσει και θα δούμε τι είδους αποστάσεις μετράμε με χρήση φωτονίων αργότερα. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο μέχρι τώρα, γιατί αυτά που έχουμε πει είναι αρκετά έτσι ενδιαφέροντα και σημαντικά και θέλει μια προσοχή να τα καταλάβετε με λεπτομέρεια πριν πάμε παρακάτω, για να μπορείτε να καταλάβετε και τα επόμενα, έτσι. Για πείτε μου λοιπόν κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, μια παρατήρηση. Ας πούμε για παράδειγμα τώρα κάποιος που θέλει να κάνει, ας πούμε, μια παρουσίαση μπορεί να βάλει στο ίντερνετ τη λέξη Robertson Walker Space Time, να μάθει κάτι παραπάνω για αυτά τα θέματα, από αυτά, γιατί φυσικά εμείς δεν τα λέμε όλα εδώ, έτσι, λέμε κάποια κομμάτια, έτσι, δηλαδή υπάρχουν πολλά ακόμα να πει κανείς εδώ, παρατηρησιακά, κάποια κομμάτια που θα τα πούμε λίγο αργότερα ενδεχομένως ή που δεν τα πούμε και ποτέ ακόμα. Κάποιος λοιπόν που θα βάλει για ένα στο ίντερνετ Robertson Walker Space Time ή χωρόχρονος Robertson Walker, θα του βγάλει διάφορα πράγματα, θα ρίξει μια ματιά ποια από αυτά που φαίνονται πιο ενδιαφέροντα, θα επιλέξει ένα θέμα, θα διαβάσει μια-δύο σελίδες περίπου, θα ακούσει ένα βιντεάκι, ξέρω εγώ, κάποιου διαστήματος. Κατόπιν θα κάνει μια παρουσίαση, δεν χρειάζεται να είναι και καμιά παρουσίαση τρομερή, απλώς να είναι πέντε λόγια να μπορεί να πει για το θέμα. Έτσι. Και θα εκφράσει, δηλαδή θέλουμε κάπως να τονίσουμε την ερευνητική διάσταση. Να κάνετε και λίγο έρευνα. Είστε ήδη σε μεγάλο έτος και ορισμένοι από αυτές μπορεί να πάτε και για μεταπτυχιακά. Εκεί λοιπόν θα δείτε την έρευνα. Έρευνα θα πει, διαβάζω κάτι, μου λένε κάτι και μετά κοιτάω να βρω περισσότερες πληροφορίες, να μάθω, να βάλω ερωτήσεις στον εαυτό μου, να τις απαντήσω με ψάχνοντας τη βιβλιογραφία και κατόπιν αυτό που την ερώτηση που απάντησε για τον εαυτό μου μέσω της βιβλιογραφίας ή μέσω πράξεων που έκανα, να την διατυπώσω είτε γραπτώ σε κάποια δημοσίευση είτε σε κάποιο βιντεάκι. Αυτά τα βιντεάκια λοιπόν είναι η δική σας δημοσίευση. Η πρώτη σας δημοσίευση. Θα το δείτε έτσι. Όχι σαν μια στενή ανάθεση που βάζουμε για το μάθημα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τώρα την έννοια της φωτοειδούς γεωδεσιακής ή την έννοια της τροχιάς των φωτονίων. Λοιπόν, εδώ πέρα προφανώς αυτό που κοιτάζουμε στο σύμπαν, εμείς είμαστε εδώ στη Γη για παράδειγμα, έτσι, είμαστε ένας παρατηρητής στη Γη, εδώ, και παρατηρούμε με ένα τηλεσκόπιο, παρατηρούμε ένα μακρινό γαλαξία ή ένα αστέρι. Αυτό που λαμβάνουμε από το γαλαξία είναι φωτόνια. Έρχονται σε εμάς διάφορα φωτόνια, κυματοπακέτα δηλαδή, ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αυτά λοιπόν τα φωτόνια, που είναι η μόνη πληροφορία που έχουμε από το σύμπαν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε πληροφορίες και για το χώρο τον οποίο διάνυσαν τα φωτόνια, γιατί αυτά που, τα φωτόνια που έρχονται σε εμάς αλλάζουν καθώς περνάνε από αυτό το ενδιάμεσο χώρο που διαστέλλεται, αλλά και για το αντικείμενο από το οποίο ξεκίνησαν. Ένα βασικό λοιπόν ερώτημα στην κοσμολογία είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε, πώς θα βρούμε καταρχήν την πληροφορία που είναι στα φωτόνια και πώς θα την ερμηνεύσουμε αυτή την πληροφορία, το μήκος κύματος για παράδειγμα, έτσι, συχνότητα και όλα αυτές τις
πληροφορίες μπορεί να έχει το φωτόνι, την ένταση, φυσικά την ένταση ακτινοβολίας, την πόλωσή του, όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ένα φωτόνι, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε για να μάθουμε και για τον ενδιάμεσο χώρο, αλλά και για το αντικείμενο το οποίο το εξέπεψε. Αυτός είναι ο στόχος μας στην κοσμολογία, να μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα φωτόνια, γιατί δυστυχώς μόνο αυτά λαμβάνουμε. Βέβαια, λαμβάνουμε και ορισμένα άλλα σωμάτια, δηλαδή αν λαμβάνουμε κάποια σωμάτια τα οποία είναι, έχουν τεράστιες ενέργειες, ηλεκτρόνια, ας πούμε, ακτίνες, πώς το λένε, σωμάτια α κλπ, διάφορου είδους σωμάτια, αλλά το κύριο, η κύρια ποσότητα που έρχεται σε εμάς, επειδή ταξιδεύει με ταχύτητα του φωτός και συνέχεια ταξιδεύει με ταχύτητα του φωτός, είναι τα φωτόνια. Τώρα τελευταία έχουν ανακαλυφθεί, όπως ξέρετε, και τα βαρυτικά κύματα, που είναι ένα νέο παράθυρο στο σύμπαν. Το βαρυτικό κύμα προέρχεται όταν έχουμε, για παράδειγμα, δύο μαύρες τρύπες, οι οποίες είναι σε μία, ας πούμε, τροχιά ή μία γύρω από την άλλη και χάνουν σιγά σιγά στροφορμή λόγω διαφόρων αιτιών, ας πούμε, αλληλεπίδραση με διάφορα σωμάτια και στο τέλος καταλήγονται να συγκρούονται, είτε είναι αστέρες νετρονίων είτε μαύρες τρύπες, και κατά την σύγκρουση αυτή εκπέμπεται ένα πάρα πολύ ισχυρό βαρυτικό κύμα, το οποίο για πρώτη φορά πριν από λίγα χρόνια, 3-4 χρόνια, το ανιχνεύσαμε στη Γη. Ήταν μια τεράστια ανακάλυψη, έτσι, η οποία άλλαξε τελείως την κοσμολογία και τη φυσική γενικά στη Γη, διότι μας έδωσε ένα νέο παράθυρο στο σύμπαν. Μπορέσαμε να δούμε δηλαδή για πρώτη φορά ένα άλλο είδος ακτινοβολίας, βαρυτικής πλέον, που ταξιδεύει επίσης με τα ταχύτητα του φωτός, αλλά επιπλέον αυτή η ακτινοβολία μπορεί να μας έρθει από οποιοδήποτε, οσοδήποτε μακριά, ακόμα και από το Big Bang. Γιατί τα φωτόνια, ας πούμε, τη στιγμή του Big Bang σκεδάζονται συνέχεια με το πλάσμα που υπάρχει γύρω τους και δεν φτάνουν σε εμάς. Από κάποιο σημείο και μετά φτάνουν σε εμάς, από τη στιγμή που δημιουργούνται τα άτομα. Τα βαρυτικά κύματα όμως, αν μπορέσουμε να τα ανιχνεύουμε με προσοχή και με λεπτομέρεια, θα μας πουν ακόμα και για τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης. Δυστυχώς ακόμα δεν τα έχουμε, ας πούμε, πλήρως. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη ευαισθησία να ανιχνεύουμε όλα τα βαρυτικά κύματα, αλλά ξεκινήσαν δηλαδή οι ερευνητές εκείνοι οι οποίοι τα ανιχνεύουν να παίρνουν πληροφορίες. Από τα πρώτα αρκετά δεκάδες τέτοιου είδους περιστατικά έχουν ήδη ανιχνευτεί. Είναι μια τρομερή ανακάλυψη και βεβαίως αυτό σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με τα φωτόνια εμείς προς το παρόν. Αλλά σας λέω και για τα βαρυτικά κύματα με την ευκαιρία, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι μπορούμε να πούμε καταρχήν λοιπόν για την τροχιά των φωτονίων? Τα φωτόνια διαδίδονται στον χώρο με τροχιές που λέγονται φωτοειδείς γεωδεσιακές. Δηλαδή ακολουθούν για παράδειγμα τη σχέση ΔΧ, για παράδειγμα σε μία διάσταση, είναι ίσο με το ΣΕ επί ΔΤ. Αυτή η σχέση μεταξύ ΔΧ και ΔΤ μας λέει ότι έχουμε ένα σωμάτιο που κινείται με σταθερή ταχύτητα, η οποία είναι ίση με το ΣΕ, ταχύτητα του φωτός. Άρα λοιπόν το φωτόνιο πάντα θα κινείται σε μία τροχιά που θα ικανοποιεί αυτή τη σχέση, αφού γίνεται με ταχύτητα του φωτός. Επομένως λοιπόν, αν είχαμε, ας πούμε, για παράδειγμα έναν χωρόχρονο Μινκόφσκι, ο οποίος θυμάστε ότι είναι της μορφής, ή τέλος πάντων μπορεί να μην το ξέρετε, σας το λέω εγώ τώρα, είναι ds τετράγωνο, είναι μείον σε τετράγωνο, dt τετράγωνο, έτσι συν, είναι ακριβώς ο ίδιος με το FRW γεωμετρική, αλλά χωρίς το α του τ, χωρίς τη διαστολή. Δηλαδή λοιπόν έχουμε συν dr τετράγωνο, συν r τετράγωνο, dθ τετράγωνο, συν R τετράγωνο ζάιν δευτέρας θήτα δε φ τετράγωνο. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα είναι αντιστοιχεί στη μετρική Μινκόφσκι σε σφαιρικές συνταγμένες, ίσο δύναμη που θα τη γράψουμε και με τη μορφή ds τετράγωνο είναι ίσον μείον σε τετράγωνο, dt τετράγωνο εδώ πέρα, συγγνώμη, dt τετράγωνο, συν dχ τετράγωνο, συν dψ τετράγωνο, συν dz τετράγωνο. Και αν για παράδειγμα έχουμε κίνηση, για παράδειγμα στην ακτινική διεύθυνση μόνο, τότε θα από εδώ προκύπτει, βάζουμε dθ ίσον dφ ίσον με το 0, αν έχουμε ακτινικά κινούμενα φωτόνια, δηλαδή κατά μήκος της ακτίνας με κέντρο τη Γη, ας πούμε, ας πάρουμε την αρχή στο κέντρο της Γης, και τότε ισχύει ότι το ds τετράγωνο είναι ίσον με μείον σε τετράγωνο dt τετράγωνο συν dr τετράγωνο. Και επειδή είπαμε κατά μήκος για τα φωτόνια ισχύει ότι dr είναι ίσο με το sdt,
αυτομάτως προκύπτει από εδώ ότι αυτό θα είναι ίσο με το 0. Επομένως για τα φωτόνια λοιπόν έχουμε πάντα ότι το ds είναι ίσο με το 0. Δηλαδή η τροχιά των φωτονίων καθορίζεται πάντα από την απέτηση η χωροχρονική απόσταση να είναι 0. Το φωτόνιο είναι καταδικασμένο πάντα να διανύει μηδενική χωροχρονική απόσταση. Όχι χωρική, προσέξτε, χωροχρονική. Γιατί αυτό το ds εδώ πέρα έχει και το χρόνο μέσα, έτσι. Ένα φωτόνιο ποτέ δεν μπορεί να κουνηθεί και να διανύσει χωροχρονική απόσταση. Είναι πάντα στο ds ίσο με το 0. Κατά μήκος τροχιάς του πάντα, έτσι. Επομένως λοιπόν, αφού λοιπόν ds για το φωτόνιο είναι ίσο με το 0, σημαίνει ότι σε ένα διαστελόμενο σύμπαν θα έχουμε μείον σε τετράγωνο τη τετράγωνο συν α τετράγωνο του τ επί dr τετράγωνο δια 1 μείον k δευτέρα σαν τετράγωνο θα είναι ίσον αυτό με το 0. Γιατί βλέπετε εδώ πέρα μιλάμε για το γενικεύουμε την απλή μετρική Μινκόφσκη που είναι ds τετράγωνο είναι ίσον με μείον σε τετράγωνο τη τετράγωνο συν dr τετράγωνο που είναι επίπεδος χώρος στις σφαιρικές συνταγμένες συν τον dθ και dφ που τα βάλαμε είπαμε 0 αυτά, φύγανε. Αυτά τα έχουμε διώξει. Γιατί θεωρούμε ότι έχουμε ακτινική κίνηση του φωτονίου. Άρα λοιπόν αυτό το απλό εδώ πέρα το ds τετράγωνο που είναι για το Μινκόφσκι χώρο, τον απλό επίπεδο χώρο που δεν διαστέλλεται, στην περίπτωση του Friedman-Robertson-Walker χώρου έχει αυτή εδώ πέρα τη μορφή και αυτό είναι το κομμάτι που θέλουμε να είναι 0 για να περιγράψουμε την τροχιά των φωτονίων. Προσοχή λοιπόν εδώ πέρα ακριβώς ότι αυτή εδώ η εξίσωση, δηλαδή 0 ίσον με αυτό το πράγμα εδώ πέρα, λέμε ότι περιγράφει τη λεγόμενη γεωδεσιακή των φωτονίων. Δηλαδή την τροχιά που ακολουθούν τα φωτόνια καθώς κινούνται σε έναν χωρόχρονο Friedman-Robertson-Walker ή Robertson-Walker τέλος πάντων, σε σφαιρικές συνταγμένες ακτινικά, έτσι με τεθείτε αντεφίσω με το 0. Αυτή λοιπόν η εξίσωση των γεωδεσιακών, αυτή είναι η εξίσωση που περιγράφει την καμπύλη των φωτονίων. Τεράστια σημασία φαινόμενο. Και από αυτή εδώ πέρα την εξίσωση, έτσι εμείς καλούμαστε να ερμηνεύσουμε το σύμπαν. Δηλαδή μέσω αυτής της εξίσωσης θα τη χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ, γιατί αυτή είναι η πληροφορία που φωτόνια ανοιχνεύουμε, για να βρούμε τι κρύβεται, πού μέσα στα φωτόνια κρύβεται αυτό εδώ πέρα το α του τ. Θα το δούμε λοιπόν παρακάτω. Μόλις λοιπόν αυτή η εξίσωση γράφεται και έτσι, σε dt λέει δι' α του t είναι ίσο με το dr δια ρίζα του 1 μείον και r τετράγωνο. Άρα λοιπόν ένα φωτόνιο όταν διανύσει απόσταση dr στη θέση r, έτσι θα έχει περάσει αναγκαστικά χρόνος dt αν το διάστημα, αν το scale factor τη στιγμή γίνει είναι α του t. Εντάξει, αυτή η εξίσωση δηλαδή μας δίνει μια σχέση μεταξύ των dt του α του τ, dr και r για τις συνταγμένες που ακολουθεί καθώς κινείται ένα φωτόνιο. dt λοιπόν είναι ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών θέσεων του φωτονίου, dr είναι η διαφορά συνταγμένων, η ακτινική διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών θέσεων του φωτονίου, α του τ είναι ο παράγοντας διαστολής στη στιγμή εκείνη την οποία υπήρχαν αυτές οι δύο απειρωστές κοντινές θέσεις του φωτονίου και άρα είναι η απόσταση του φωτονίου από την αρχή των συνταγμένων. Εντάξει, που την παίρνουμε όπου θέλουμε φυσικά, αλλά συνήθως την παίρνουμε εκεί πάνω που είναι ο παρατηρητής. Γιατί θεωρούμε ότι ο παρατηρητής παρατηρεί το φωτόνιο, έχουμε δηλαδή εδώ πέρα έναν παρατηρητή, ο ω, έχουμε το φωτόνιο που έρχεται προς τον παρατηρητή, το φωτόνιο είναι σε μια απόσταση r, έτσι, r εδώ, και διανύει μία μικρή απόσταση dr μέσα σε ένα χρόνο dt τη στιγμή κατά την οποία ο scale factor είναι α του t και η απόσταση εδώ πέρα είναι r. Αν αυτό το dr λοιπόν που διανύει το φωτόνιο με το dt που πέρασε μεταξύ δύο θέσεων του φωτονίου σχετίζονται, συνδέονται με αυτή εδώ πέρα την εξίσωση. Προσοχή λοιπόν να καταλάβετε ακριβώς τι λέει αυτή η εξίσωση. Σας λέει πώς συνδέεται το dt μεταξύ δύο διαδοχικών θέσεων του φωτονίου, τη διαφορά χρόνου, με το dr πάλι με τη διαφορά δηλαδή συνδεταγμένων μεταξύ δύο διαδοχικών θέσεων του φωτονίου. Και το dr τονίζω ότι είναι η συγκινούμενη, η co-moving coordinate, έτσι, co-moving συνδεταγμένη. Σας το θυμίζω πάλι αυτό.
Αυτή λοιπόν εδώ η σχέση έχει απείρως σημαντική σχέση στην κοσμολογία. Έτσι, ως η γεωδεσιακή των φωτονίων. Θα δούμε παρακάτω που τη χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλά σημεία, έτσι. Λοιπόν, αν έχουμε λοιπόν τα ευκλήδια γεωμετρία, δηλαδή K ίσο με το 0, βάζουμε εδώ πέρα K ίσο με το 0 και τότε αυτή η σχέση παίρνει τη μορφή sen dt ίσον α του t επί dr. Δηλαδή έτσι σχετίζεται και βλέπετε εδώ πέρα αν είχαμε επίπεδο χώρο θα παίρναμε το γνωστό, δηλαδή αν είχαμε, συγγνώμη, είχε επίπεδο, αν είχαμε μη διαστελόμενο χώρο, αν δηλαδή α του t ίσον με το 1, παίρνουμε τη γνωστή μας σχέση ότι sen dt ίσον dr, δηλαδή το διάστημα που διάνυσε το φωτόνιο ισούται με την ταχύτητά του επί τον χρόνο. Πάρουμε το απλό γνωστό μας αποτέλεσμα του Μινκόφσκι χώρου, έτσι, αλλά εδώ είναι λίγο πιο, αν θέλετε, ανεβασμένο, γιατί μπαίνει μέσα στο παιχνίδι μας και ο παράγοντας διαστολής, το α του τ. Άρα λοιπόν το dr συνδέεται με το dt, αλλά μπαίνει μέσα και το α του τ. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι σχέση κλειδί και να θυμηθούμε πάλι εδώ, το α του τ επί dr είναι η φυσική απόσταση που διανύει το φως σε χρόνο dt. Έτσι. Και dr είναι η συγκινούμενη συνδεταγμένη που βεβαίως είναι χρονικά ανεξάρτητη. Βλέπετε λοιπόν ότι η φυσική συνδεταγμένη είναι χρονικά εξαρτώμενη λόγω της διαστολής, η συγκινούμενη, η οικομόβινη είναι χρονικά ανεξάρτητη λόγω του ότι εξορισμού ορίζεται με τρόπο ώστε να έχουμε ουσιαστικά βγάλει έξω από την κίνηση τη διαστολή. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική μας ιδέα μέχρι τώρα. Και πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι μας και την ερυθρά μας μετατόπιση, το Z. Διότι αυτό που μετράμε εμείς για το φωτόνιο στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να μετρήσουμε φυσικά τον DT, μετράμε το Z. Δηλαδή πόσο είναι μετατοπισμένο προς το ερυθρό το φάσμα του φωτός που λαμβάνουμε, έτσι, σε σχέση με το αντίστοιχο φάσμα πάνω στη γη. Αν έχουμε για παράδειγμα ένα φάσμα εδώ πέρα, το οποίο έχει μια γραμμή εδώ και μια γραμμή εδώ, ξέρω όπως είχαμε δει και προηγούμενος, και μια τρίτη εδώ. Όταν εκπαιμφθεί θα είναι έτσι, όταν θα το παραλάβουμε εμείς θα είναι μετατοπισμένο προς το ερυθρό, θα είναι κάπως έτσι. Αν το λάμδα, αν αυτός ο άξονας δίνει το λάμδα, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, θα είναι μετατοπισμένο σε σύνομα προς το ερυθρό, θα είναι σε μεγαλύτερα λάμδα. Να το ξέχασα. Αν ξεκινήσουμε δηλαδή από κάποιο φάσμα αυτής της μορφής, αυτό που είναι εκπέμπεται, εκπομπός, ο δέκτης θα δει ένα άλλο φάσμα μετατοπισμένο προς το ερυθρό, όπως έτσι. Έτσι ο δέκτης, δηλαδή στη γη. Γιατί προς το ερυθρό, γιατί είπαμε ότι υπάρχει αυτή η λεγόμενη διαστολή, η οποία προκαλεί τη μεγέθυνση ουσιαστικά του μήκους σχήματος, σύμφωνα με τη σχέση που έχουμε δει, την αύξηση του μήκους σχήματος από την ευβολίας, λόγω της διαστολής που έχει γίνει μεταξύ του εκπομπού, δηλαδή το σύμπαν εξέπνεψε το αστέρι το φωτόνιο, αλλά ώσπου να φτάσει στον παρατηρητή, λόγω διαστολής του σύμπαντος, το μήκος κύματός του αυξήθηκε. Εμείς βέβαια το ερμηνεύσαμε λόγω ταχύτητας, αλλά στην πραγματικότητα ο λόγος αυτής της αύξησης δεν είναι επειδή αυτό κινείται, ο εκπομπός κινείται μακριά με ταχύτητα V, αλλά είναι διότι ο ίδιος ο χώρος διαστέλλεται. Και μαζί με το χώρο διαστέλλεται βεβαίως και το μήκος κύματος του φωτονίου. Και αυτή η ταχύτητα που εμείς χρησιμοποιήσαμε το φαινόμενο Ντόπλερ ουσιαστικά, δεν είναι πραγματική ταχύτητα, είναι ταχύτητα λόγω διαστολής του χώρου. Προσοχή λοιπόν τώρα, η ερυθρά μετατόπιση δεν οφείλεται σε ταχύτητα απομάκρυνσης, αλλά στη διαστολή του ίδιου του χώρου. Και είχαμε πει ότι το λάμδα 1 δια λάμδα 2, λάμδα αν θέλετε observed δια λάμδα emitted, θυμάστε, είχαμε πει ότι ήταν ίσο με το α στον τη scale factor του t 0, την παρατήρηση δηλαδή, δια α του t emission. Δηλαδή ουσιαστικά έχει μεγαλώσει το μήκος κύματος ακριβώς λόγω του ότι έχει αυξηθεί στο ενδιάμεσο παράγοντας διαστολής. Έτσι. Άρα λοιπόν το μήκος κύματος μας δίνει πληροφορία ουσιαστικά για το πόσο έχει διασταλεί το σύμπαν μεταξύ του εκπομπού, μεταξύ του χρόνου που πέρασε τη στιγμή που εκπέμφθηκε μέχρι το χρόνο που έφτασε, μέχρι το χρόνο που παρελήφθη από τον δέκτη. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ένα φωτόνιο το οποίο εκπέμπεται τη στιγμή, μια χρονική στιγμή ΤΕ στην θέση R0, έτσι, και κινείται ακτινικά
προς τα εμάς, όπου ανοιχνεύεται κάποια χρονική στιγμή τα φαρς θέση R0. Δηλαδή φανταζόμαστε, όπως είπα και προηγουμένως, ένα γαλαξία ή ένα αστέρι εκπέμπει το φωτόνιο, τη χρονική στιγμή τα ε εδώ, έτσι, και τη χρονική στιγμή R0, στο άριστο με το 0 εδώ, και φτάνει εδώ την ταφ 0, που απέχει απόσταση R από το αστέρι. Έτσι. Αυτή είναι η ιδέα. Δηλαδή διασχίζει απόσταση R και περνάει χρόνος ταφ ε μείον ταφ 0. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τη γεωδεσιακή του φωτονίου για να πάρουμε πληροφορίες για το σύμπαν με βάση την ερυθρά μετατόπιση του φωτονίου, έτσι. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε. Πάμε λοιπόν να γράψουμε την γεωδεσιακή του φωτονίου για μια γενική καμπυλότητα και να μαζέψουμε όλα τα χρονικά κομμάτια από τη μία μεριά της εξίσωσης, από εδώ δηλαδή το α του τ, και όλα τα χωρικά από την άλλη μεριά, δηλαδή το dr, και να κάνουμε μια ολοκλήρωση αυτής της ποσότητας από τη χρονική στιγμή που έγινε η εκπομπή στο αστέρι ή στο γαλαξία της εκπομπής. Έτσι, μιλάμε για γαλαξίες τώρα, επειδή μιλάμε για διαστολή του σύμπαντος, αλλά αυτά είναι γαλαξίες, δεν είναι αστέρι. Για το αστέρι μέσα στο γαλαξία δεν υφίσταται καμία διαστολή. Ο γαλαξίας είναι δέσμιο σύστημα. Μόνος μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ένα γαλαξία, από ένα γαλαξία σε άλλο γαλαξία. Τώρα, βέβαια, κάποιο αστέρι θα. Και κάποιο σύνολο αστεριών έχει εκπέμψει αυτή την ακτινοβολία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για ανίχνευση από κάποιο γαλαξία μέχρι τον παρατηρητή εμάς. Έφυγε λοιπόν το φως τη χρονική στιγμή ταφ ε και έγινε, ανοιχνεύθηκε τη χρονική στιγμή ταφ ρ στον παρατηρητή. Αντίστοιχα, αυτό είναι το χρονικό λοιπόν κομμάτι. Στο χωρικό κομμάτι πρέπει να ολοκληρώσουμε από το 0, το R δηλαδή που ξεκίνησε τη χρονική στιγμή ταφ ε, και μέχρι το R0, που είναι η απόσταση που δίνησε μέχρι να ανοιχνευθεί από εμάς. Άρα λοιπόν αυτό που κάνουμε τώρα εδώ, βλέπετε, ουσιαστικά ολοκληρώνουμε την γεωδεσιακή ενός φωτονίου. Έτσι, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση που πρέπει να κάνουμε. Και τώρα, για να μπορέσουμε να δούμε έτσι μια σχέση που αφορά την ερυθρά μετατόπιση, θεωρούμε δύο φωτόνια. Θεωρούμε και ένα δεύτερο φωτόνιο, το οποίο εκπέμφθηκε αμέσως μετά το πρώτο, τη χρονική στιγμή ταφ ε συν dταφ ε, στη θέση R0, άριστο με το 0, και έθεσε στο R0 τη χρονική στιγμή ταφ ρ συν dtr. Τι μπορεί να μας πει αυτό το δεύτερο φωτόνιο? Αυτό θα το δούμε την επόμενη ώρα. Θα μελετήσουμε δηλαδή ουσιαστικά πώς αυτό το συνδυασμό των δύο φωτονίων, τα οποία απέχουν μια απόσταση χρονική dταφ ε και στον εκπομπό και dταφ ρ στον λήπτη, τι μπορεί να μας πούνε για τη διαστολή του σύμπαντος. Έτσι. Θα υποθέσουμε στην πράξη ότι τα δύο αυτά φωτόνια απέχουν κατά ένα dταφ ε, που είναι περίπου, είναι πολύ μικρό βέβαια, αλλά είναι ίσο με την περίοδο ενός φωτεινού σήματος. Έτσι. Και θα δούμε παρακάτω πού μπορεί να οδηγηθούμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Υπάρχουν τίποτε ερωτήσεις, σχόλια που θέλετε να κάνετε εδώ στο σημείο αυτό, να συζητήσουμε κάτι? Άρα λοιπόν, είχαμε πει στην προηγούμενη ώρα για αυτό το μοναδικό φωτόνιο, το οποίο ξεκινάει από τη χρονική στιγμή ταφ ε και το λαμβάνουμε τη χρονική στιγμή ταφ ρ, ταφ receiver. Και διανύει συγκινούμενη συζεταγμένη, πηγαίνει από το 0 μέχρι το R0 που είναι ο παρατηρητής. Άρα λοιπόν, φανταστείτε ότι έχουμε λοιπόν τώρα εδώ ένα αστέρι ή κάποιο γαλαξία, τέλος πάντων, εκπέμπει ένα φωτόνιο και το λαμβάνει ο παρατηρητής, έτσι που είναι εδώ, και ο οποίος είναι σε απόσταση R0. Εδώ είναι το 0, εδώ είναι το R0, συνταγμένη. Δεν μιλάμε για απόσταση, δηλαδή δεν είναι απόσταση. Τώρα μιλάμε για διαφορά συνταγμένων. Έτσι πάει από τη συνταγμένη 0 μέχρι τη συνταγμένη R0. Προσοχή λοιπόν εδώ, δεν μιλάμε για απόσταση, έτσι μην κακώς την ανέφερα. Αυτή είναι μια διαφορά συνταγμένων. Και ξεκινάει τη χρονική στιγμή ταφ ε και φτάνει τη στιγμή ταφ ρ. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι αυτή είναι η εξίσωση την οποία ολοκληρώνουμε και μετά θεωρούμε ένα δεύτερο φωτόνιο,
το οποίο εκπέμφθηκε θεωρούμε πολύ κοντά μετά από ΔΕ, πολύ κοντά σε σχέση με το πρώτο φωτόνιο, και θεωρούμε ότι αυτό το ΔΕ είναι η περίοδος του φωτονίου τη στιγμή που εκπέμφθηκε. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα φωτεινό κύμα, έτσι, μόλις συμπληρώσει μία πλήρη ταλάντωση το κύμα, εδώ είναι το 0 ας πούμε, το ΤΕ εδώ, και εδώ είναι το ΤΕ συν μία περίοδος, έτσι, μετά από μία πλήρη περίοδος, ένα μέτωπο κύματος, αν θέλετε, ένα διαδοχικό μέτωπο κύματος. Το ΤΕ είναι πολύ μικρό, είναι η περίοδος, οπότε μπορούμε να το πούμε ότι είναι συμβατό με το να είναι ένας πολύ μικρός χρόνος σε σχέση με τον κοσμολογικό χρόνο που μιλάμε εδώ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά, έτσι. Κατόπιν λοιπόν αυτό το κύμα θα ληφθεί μετά από σε χρόνο τα φαρ συν δι τα φαρ ή ισοδύναμα τα φαρ συν ταφ κεφαλαίο αρ, δηλαδή η περίοδος του φωτονίου σύμφωνα με τον παρατηρητή, γιατί θα υπάρχει μια άλλη περίοδος βεβαίως στην περιοχή του παρατηρητή. Επομένως λοιπόν θα βάλουμε ταφ αρ, περίοδος ταφ αρ σε σχέση με το ταφ έψιλον που είναι περίοδος στον εκπομπό. Γράφουμε λοιπόν πάλι και για το δεύτερο φωτόνιο την εξίσωση της γεωδεσιακής του. Και έχουμε λοιπόν ολοκλήρωση. Αυτό το ξεκίνησε από τη στιγμή ΤΕ συν ΔΕ και έφτασε στη χρονική στιγμή ΤΕ συν ΔΕ. Ολοκληρώνουμε βέβαια πάλι το ίδιο σεν τετέ δι αλφα τετέ, αλλά δίνεις ακριβώς την ίδια απόσταση. Από 0 έφυγε και το δεύτερο και έφτασε στο R0. Άρα λοιπόν το δεξί μέρος είναι ακριβώς το ίδιο και παράλληλα. Εφόσον λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι τα δεξιά μέρη είναι ίσα αυτών των δύο φωτονίων ουσιαστικά, θα είναι ίδια και τα αριστερά μέρη. Εντάξει. Κάποιος θέλει να πει κάτι, γιατί ακούω κάποιος άνοιξε το μικρόφωνο. Για πείτε μου. Ξαναλέω λοιπόν ότι τα δεξιά μέρη είναι ίσα ενώ τα αριστερά μέρη είναι, άρα θα είναι και τα αριστερά μέρη ίσα. Και τα εξισώνουμε λοιπόν τα αριστερά μέρη. Και τώρα βλέπετε. Ναι. Ωραία. Και δικαιούμαστε να τα εξισώσουμε. Παρόλο που τα αριστερά μέρη βλέπετε εδώ πέρα, τα ολοκληρώματα δεν φαίνονται να είναι ακριβώς τα ίδια. Εδώ είναι τα φαρ συν τη τα φαρ και τα φέψιλον συν τη τα φέψιλον και εδώ είναι τα φέψιλον και τα φαρ. Αλλά ένα μεγάλο μέρος της ολοκλήρωσης είναι το ίδιο, είναι κοινό και για τα δύο, έτσι, βέβαια δεν είναι όλο, αλλά ένα κοινό. Δηλαδή αυτός ξεκινάει από ΔΕ, το κομμάτι που είναι από ΤΕ συν ΔΕ μέχρι το κομμάτι ΤΑΦΑΡ, μέχρι το ΤΑΦΑΡ, είναι το ίδιο και κοινό και για τους δύο. Έτσι. Εκείνο που δεν είναι κοινό είναι από την κάτω μεριά είναι ΤΑΦΕ μέχρι ΤΑΦΕ συν ΔΕ και από την πάνω μεριά είναι από το ΤΑΦΑΡ μέχρι το ΤΑΦΑΡ συν ΔΕ. Έτσι. Αυτά τα δύο κομμάτια λοιπόν εδώ πέρα είναι που δεν είναι κοινά στο αριστερό ολοκλήρωμα. Το άλλο το κομμάτι που πηγαίνει από ΤΕ συν ΔΕ μέχρι το ΤΕ, αυτό είναι κοινό και για τα δύο και μπορούμε να τα απλοποιήσουμε. Αυτό λοιπόν το πράγμα εδώ φαίνεται και σε αυτό το σχήμα. Βλέπετε, ξεκινάει ας πούμε το πρώτο φωτόνιο, ξεκινάει από εδώ και φτάνει μέχρι εδώ. Το δεύτερο φωτόνιο ξεκινάει από εδώ, από ΤΕ συν ΔΕ και φτάνει μέχρι εδώ. Επομένως λοιπόν βλέπετε ότι το κομμάτι από εδώ, αυτό που σχεδιάζω τώρα εδώ πέρα, αυτό το κομμάτι εδώ, από ΤΕ συν ΔΕ μέχρι το ΤΑΦΑΡ, εδώ το ΤΑΦΑΡ, έτσι, ΤΑΦΑΡ, εδώ είναι το ΤΕ συν ΔΕ. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα το κομμάτι είναι κοινό και για τα δύο. Και για το ένα φωτόνιο και για το άλλο. Άρα λοιπόν μπορούμε να το απλοποιήσουμε, να το ξεχάσουμε. Γιατί απλοποιείται και από τα δύο μέρη, αφού είναι ίσα, αφού τα εξισώνουμε αυτά τα δύο. Θα γράφουμε λοιπόν έτσι τα δύο ολοκληρώματα του αριστερού μέρους και απλοποιούμε το ενδιάμεσο κομμάτι. Τα μη επικαλυπτόμενα μέρη τους λοιπόν θα είναι ίσα. Καταφανώς το επικαλυπτόμενο το απλοποιούμε. Αυτό που αντιστοιχεί εδώ πέρα στο κεντρικό κομμάτι. Θα είναι ίσα λοιπόν τα μη επικαλυπτόμενα, δηλαδή θα έχουμε ουσιαστικά
από ΤΑΦΕ μέχρι ΤΑΦΕ συν ΤΑΦΕ, που είναι το κομμάτι αυτό εδώ πέρα, βλέπετε που το σχεδιάζω εδώ πέρα, αυτό το κομμάτι αυτό εδώ πέρα, θα είναι ίσο με το άλλο μη επικαλυπτόμενο κομματάκι, δηλαδή από τα φαρ που λέει εδώ, μέχρι τα φαρ συν τα φαρ, δηλαδή το κομματάκι αυτό εδώ πέρα. Έτσι. Σαν να το ζωγραφίζω το κομμάτι, λέω αυτό εδώ πέρα, θα είναι ίσο με το κομμάτι αυτό εδώ πέρα. Το μη επικαλυπτόμενο. Το υπόλοιπο εδώ πέρα, το ενδιάμεσο, έτσι φεύγει. Λοιπόν, άρα έχουμε το ολοκλήρωμα ΤΑΦΕ μέχρι ΤΑΦΕ συν ΤΑΦΕ ίσον με το κομμάτι ΤΑΦΑΡ συν ΤΑΦΑΡ του ίδιου ολοκληρώματος σε ΔΤ διά α ΔΤ. Επειδή τώρα το ΤΑΦΕ και ΤΑΦΑΡ είναι πολύ μικρά, μπορούμε κατά προσέγγιση να πούμε ότι αυτό είναι ίσο με το ΤΑΦΑΡ, αυτό το κομμάτι εδώ πέρα, το δεξί κομμάτι, αυτό εδώ πέρα, το γράψουμε σαν ΤΑΦΑΡ διά α του ΤΑΦΑΡ. Έτσι κατά προσέγγιση, γιατί το πάμε από τα φαρ, ξεκινάει από τα φαρ μέχρι τα φαρ συν τα φαρ. Άρα λοιπόν, από τον ορισμό του ολοκληρώματος, τι είναι ουσιαστικά, είναι άθροιση διαφόρων διαφορικών. Αυτό το μικρό διαφορικό εδώ πέρα μπορούμε να το βάλουμε ξεχωριστά σαν το ολοκλήρωμα. Έτσι. Και το άλλο το κομμάτι το γράφουμε σαν δ τα φε διά α του τα φε. Και έχουμε λοιπόν αυτή τη σχέση μεταξύ των δύο αυτών πραγμάτων. Σας θυμίζω ότι το ΔΦΑΡ το έχουμε πάρει να είναι ίσον με την περίοδο του κύματος τη στιγμή που εκπέμφθηκε. Δηλαδή το πήραμε, εκπέμφθηκε εδώ αρχικά, μετά από μια περίοδο θεωρήσαμε ότι εκπέμπεται το δεύτερο φωτόνιο, έτσι. Μετά από μια περίοδο όταν πέρασε μια περίοδος του κύματος, που αντιστοιχεί στο μήκος κύματος και τη συχνότητα. Και αντίστοιχα λοιπόν αυτός που το έλαβε, λοιπόν αυτό το ΔΦΕ επομένως θα είναι η αντίστοιχη περίοδος. Το ΔΦΑΡ είναι η λήψη, έτσι, receiver. Το ΔΕ είναι αντίστοιχα ΤΑΦΕ. Εδώ. Επομένως, λοιπόν, αυτό μπορεί να γραφτεί και με τον εξής τρόπο. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι τα DT είναι μια περίοδος του κύματος, δηλαδή αν είναι δύο ξεχωριστές ακτίνες, που θα θεωρούμε ως δύο διαδοχικά μέτωπα του ίδιου κύματος, έτσι. Επομένως, λοιπόν, DT είναι μια περίοδος του κύματος, άρα λοιπόν τη συμβολίζουμε με τα. Άρα βάζουμε λοιπόν το λάμδα, έχουμε ότι είναι ίσο με dt, ανάλογο του α του τ. Άρα λοιπόν γράφουμε τελικώς ότι, το γράφουμε λίγο πιο ξεκάθαρα αυτό το πράγμα σε δύο βήματα, τα η περίοδος του κύματος στη στιγμή της λήψης, δια την scale factor, τον παράγοντα διαστολής στη στιγμή της λήψης, είναι ίσο με την περίοδο του κύματος που είχε τη στιγμή της εκπομπής, διά α το scale factor τη στιγμή της εκπομπής. Τώρα η περίοδος, θυμάστε ότι είναι σε ίσον νη επί λάμδα, έτσι, ίσον λοιπόν αυτό με λάμδα προς τ, συνεπάς το λάμδα είναι σε επί τ. Άρα λοιπόν από εδώ προκύπτει ότι τα φαρ, τα receiver, αυτός που το έλαβε δηλαδή, για τα εκπομπού, είναι ίσον με το α, τη scale factor τη στιγμή της λήψης, α λοιπόν τα φαρ, δια α τα emitted, τη στιγμή του, που αυτό είναι ίσον επίσης με λάμδα, από τη σχέση αυτή εδώ πέρα, το γράφουμε σε, λάμδα δια σε, λάμδα από αυτή τη σχέση εδώ πέρα, το γράφω σαν λάμδα δια σε, λάμδα receiver δια σε, δια λάμδα εκπομπού δια σε. Επομένως λοιπόν τα σε απλοποιούνται και βλέπουμε ότι από εδώ παίρνουμε άμεσα ότι το λάμδα, το γράψω τώρα από εδώ πάνω, λάμδα receiver, το λάμδα δηλαδή που ανοιχνεύει ο λήπτης, δια το λάμδα που εκπέμφθηκε, του λάμδα του εκπομπού, είναι ίσον με το scale factor, δηλαδή τον παράγοντα διαστολής, τη στιγμή της λήψης, δια το scale factor τη στιγμή της εκπομπής. Και αποδείξαμε αυτή τη σχέση που είχαμε και νωρίτερα, ότι δηλαδή το μήκος κύματος, η ερυθρά μετατόπιση ουσιαστικά, μας δίνει πληροφορίας σχετικά με το παράγοντα διαστολής τη στιγμή της
της εκπομπής. Εδώ πέρα βλέπετε λάμδα ε δια τα ε. Αν ξέρουμε λοιπόν το λάμδα που λάβαμε και το λάμδα της εκπομπής, το λάμδα δηλαδή ουσιαστικά που εκπέμφθηκε πριν μετατοπιστεί κατά ερυθρό με μετατόπιση, βρίσκουμε το λόγο των δύο αυτών scale factor. Μια πολύ σημαντική παρατήρηση, δηλαδή από τα φωτόνια πλέον μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τον παράγοντα διαστολής τη στιγμή της εκπομπής. Επομένως λοιπόν έχουμε ότι το λάμδα, άρα όπως είπα και προηγουμένως, δια λάμδα εκπομπού, λάμδα του δέκτη ουσιαστικά, δια λάμδα εκπομπού, είναι α τα φαρ δια α τα εφ εκπομπού. Και θυμάστε ότι η ερυθρά μετατόπιση είχαμε πει ότι είναι ίση με z, είναι ίσον με δέλτα λάμδα, λάμδα δηλαδή receiver μείον λάμδα, μάλλον ναι, λάμδα receiver μείον λάμδα εκπομπού δια λάμδα εκπομπού, έτσι, που είναι ίσον με λάμδα receiver δια λάμδα εκπομπού μείον 1. Άρα από εδώ προκύπτει άμεσα ότι το λάμδα receiver δια λάμδα εκπομπού είναι ίσο με το 1 συν z. Άρα το 1 συν z και το z είναι κάτι που μετριέται, ξαναλέω πάλι, γιατί ξέρουμε το φάσμα που υπάρχει στη γη, ξέρουμε και το φάσμα που λαμβάνουμε, βλέπουμε ότι είναι μετατοπισμένο στο ερυθρό. Έτσι, άρα μπορούμε να υπολογίσουμε το z, ξέρουμε και αυτό το κομμάτι που εκπέμφθηκε, θεωρούμε ότι είναι το ίδιο με τη γη αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι το έχουμε λάβει σε ένα μήκος κύματος μετατοπισμένο προς το ερυθρό. Αυτό το μετράμε, αυτό το ξέρουμε, επειδή βλέπουμε στη γη ποιο είναι το αντίστοιχο φάσμα κάποιων στοιχείων, φασματικό φάσμα εκπομπής. Άρα το z το μετράμε στην πραγματικότητα. Άρα μετράμε ουσιαστικά το 1 συν z, και αφού μετράμε το 1 συν z, είναι σαν να μετράμε τον scale factor, τον παράγοντα διαστολή τη στιγμή που εκπέμφθηκε, για τον παράγοντα διαστολή τη στιγμή που, συγγνώμη, που το λάβαμε, για τον παράγοντα διαστολή τη στιγμή που εκπέμφθηκε. Άρα μέσα από την ερυθρά μετατόπιση του φωτονίου παίρνουμε πληροφορίες για το α, για το scale factor. Τεράστια πληροφορία. Μπορούμε να χαρτογραφήσουμε το σύμπαν απλά και μόνο μετρώντας ερυθρές μετατοπίσεις. Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην κοσμολογία, και αυτή είναι και η φυσική σημασία της ερυθράς μετατόπισης. Έτσι. Προσοχή λοιπόν εδώ, να ξέρετε αυτό το βασικό σημείο. Έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ τη σχέση μαζί την ερυθρά μετατόπιση. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι καθώς το σύμπαν διαστέλλεται, καθώς δηλαδή το α μεγαλώνει, γιατί αυτός ο παράγοντας ο δεύτερος είναι μεγαλύτερος της μονάδας, έτσι, γιατί αφού το σύμπαν διαστέλλεται, προφανώς έχουμε ότι αυτό είναι μεγαλύτερο της μονάδας, συγγνώμη, μεγαλύτερο της μονάδας. Άρα το μήκος κύματος που λαμβάνουμε είναι μεγαλύτερο από το μήκος κύματος που εκπέμφθηκε. Και βεβαίως το μετράμε πραγματικά, ότι όντως υπάρχει ερυθρά μετατόπιση. Αυτό λέγεται ερυθρά μετατόπιση. Πάει προς το ερυθρό, μετατοπίζεται προς μεγάλα μήκη κύματος. Για ερυθρά μετατόπιση λοιπόν Z, ο παράγοντας κλίμακας και οι φυσικές αποστάσεις απομόνωσης ήταν μικρότερες κατά ένα παράγοντα 1 συν Z στο παρελθόν. Αν φυσικά μετράγαμε Z μικρότερο, μικρότερο του μηδενός, έτσι, θα είχαμε το λεγόμενο blue shift, οπότε θα είχαμε συστελόμενο σύμπαν. Αλλά ο Hubble βρήκε ότι το Z είναι πάντα, σχεδόν πάντα, όταν πάμε σε μεγάλες αποστάσεις τουλάχιστον, που είναι κοσμολογικό, το Z είναι για μεγάλες αποστάσεις θετικό. Δηλαδή, ακόμα και αν λάβουμε υπόψη μας και την λεγόμενη peculiar velocity, την ταχύτητα, δηλαδή την ίδια ταχύτητα των γαλαξιών, στο τέλος το Z υπερισχύει ως θετικό. Και για παράδειγμα, όταν παρατηρούμε μια γαλαξία με Z ίσο με το 2, τον παρατηρούμε σε ποια χρονική στιγμή, όπως ήταν το σύμπαν, σε ποιο α. Έχουμε λοιπόν ένα συν Z, όταν το Z ίσο με το 2, συνεπάγεται ότι ένα συν Z ίσο με το 3, συνεπάγεται ότι α του ταφ R δια α του ταφ emission είναι ίσον με 3. Άρα λοιπόν ο παράγοντας διαστολής α ταφ ή δια α ταφ τη στιγμή της εκπομπής θα είσαι με το 1 τρίτον σε σχέση με τον παράγοντα διαστολής που έχουμε σήμερα. Εντάξει, φωτόνια που σας είπα. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν καλά και περίπου, ας πούμε, καλά. Πρέπει να ξέρετε
πώς προκύπτει αυτή η πολύ θεμελιώδη σχέση στην κοσμολογία. Πώς βρίσκουμε δηλαδή το scale factor σε προηγούμενες χρονικές στιγμές, αν ξέρουμε τα μήκη κύματος που εκπέμφθηκαν και που λήφθησαν, έτσι. Ή ουσιαστικά ξέρουμε την ηλεκτρική μετατόπιση. Λοιπόν, θα το κοιτάω αυτό εδώ πέρα, πώς θα το σβήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, επομένως λοιπόν, για παράδειγμα όπως λέει και εδώ πέρα, θα παραδούμε ένα γαλαξία με ζήτηση με το 2. Τον παρατηρούμε όταν ο παράγοντας θεωρίας ήταν ίσο με το 1 τρίτον της παρούσης χρονικής στιγμής. Βλέπετε, ζήτηση των 2 είναι πάρα πολύ μακριά στην πραγματικότητα. Δηλαδή έχουμε, το σύμπαν είχε το 1 τρίτον του μέγεθους του, που έχει σήμερα. Βέβαια, αυτό που είπα προηγουμένως σαν παράδειγμα ήταν πολύ λιγότερο. Έτσι ήταν περίπου Z ίσο με το 0,14, επομένως ήταν πολύ πιο κοντά, ας πούμε, στη σημερινή χρονική στιγμή. Λοιπόν, εξαρτάται λοιπόν η ερυθρά μετατόπιση που παρατηρούμε για ένα μακρινό αντικείμενο μόνο από το σχετικό παράγοντα κλίμακας μεταξύ της στιγμής εκπομπής και της στιγμής της λήψης που ελήφθη. Και καθόλου από το ρυθμό αύξησης του παράγοντα κλίμακας μεταξύ των δύο τιμών. Δηλαδή, δεν υπάρχει εδώ η παράγωση του α πουθενά. Το Z είναι στην άρτηση μόνο του ίδιου του παράγοντα κλίμακας. Λοιπόν, εδώ ουσιαστικά έχουμε λίγο πολύ ολοκληρώσει το σημερινό κομμάτι. Η μετρική Robertson Walker είδαμε ποια είναι. Είναι μια πολύ σημαντική ποσότητα. Ξέρετε πολύ καλά αυτή τη μετρική. Είναι η μετρική του σύμπαντος στην πραγματικότητα. Και βλέπετε, ξέρετε, όπως έχουμε πει, από δύο ποσότητες, το α, το τ και το κ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι, βρήκαμε έναν τρόπο, τέλος πάντων, να πάρουμε πληροφορίες για το μέγεθος του παράγοντα διαστολής σε δεδομένο γαλαξία, σε δεδομένο άστρο, απλά και μόνο μετρώντας την ερυθρά μετατόπιση. Και αποδείξαμε λοιπόν ότι το 1 συν Z που είναι λάμδα του receiver, αυτού που λάβαμε, δηλαδή το μήκος σχήματος που παρατηρούμε, δια το μήκος σχήματος του εκπομπού, είναι α του ταφ, α του ταφ ε. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημερινά που ήθελα να σας